Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί αρχές ασφαλείας στη Γαλλία μετά την τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι και σφυρί κοντά στον πύργο του Άιφελ, που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία ενός Γερμανού τουρίστα και τον τραυματισμό δύο ακόμη ατόμων. Ο δράστης ιρανικής καταγωγής φώναξε «Ο Θεός είναι μεγάλος» την ώρα που σκότωνε τον νεαρό τουρίστα. Τη βαριά σκιά της ρίχνει για μια ακόμη φορά πάνω από το γιορτινό Παρίσι η Ισλαμική τρομοκρατία. Ένας 26χρονος τζιχαντιστής που ήταν στη λίστα παρακολούθησης των γαλλικών αρχών ασφαλείας μαχαίρωσε θανάσιμα 24χρονο Γερμανό τουρίστα που είχε γεννηθεί στις Φιλιππίνες και περπατούσε αμέριμνος κοντά στον πύργο του Άιφελ, χτυπώντας τον στην πλάτη και στον ώμο. Φώναξε «Αλλάχου Ακμπαρ, ο Θεός είναι μέγιστος» και επιτέθηκε και εναντίον της γυναίκας του τουρίστα που την έσωσε ένας οδηγός ταξί. Πέρασε τη γέφυρα πάνω από το Σικουάνα και επιτέθηκε με σφυρί σε 57χρονο Άγγλο τουρίστα, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στο μάτι, και σε έναν 60χρονο Γάλλο. Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Δύο αστυνομικοί τον εντοπίζουν, κραδένει το μαχαίρι του και τον απειλούν με όπλα, ενώ τελικά τον εξουδετερώνουν με τέιζερ. Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, δήλωσε ότι είναι εξοργισμένος με το θάνατο μουσουλμάνων στο Αφγανιστάν και την Παλαιστίνη. They are tourists, right? And I'm also not a Parisian. So yeah, it could be me. That was my first feeling. Την έρευνα ανέλαβε ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής, ενώ οι αρχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού για άλλες πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις, κυρίως από μοναχικούς λύκους. Ο δράστης ονομάζεται Αρμάντ Ρατζαπούρ Μιγιαντόμπ και γεννήθηκε στη Γαλλία το 1997 από Ιρανούς γονείς με τους οποίους έμενε στην περιοχή Εσόν, νότια του Παρισιού. Έχει ήδη εκτίσει 4 χρόνια φυλάκισης από το 2016 έως το 2020, επειδή σχεδίαζε άλλη επίθεση, την οποία απέτυχε να εκτελέσει σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας. Η καταδίκη του, που οριστικοποιήθηκε το 2018, αφορούσε και τη στενή του σχέση με σιροϊρακινό πυρήνα του ISIS. Μια ημέρα πριν την επίθεσή του, ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο όπου, μιλώντας αραβικά, καταδικάζει τη δολοφονία αθώων μουσουλμάνων και ασκεί κριτική στη γαλλική κυβέρνηση. A security source told FP that the 2016 sentence was for 5 years, but that the attacker ultimately left prison after 4. He was under surveillance and was undergoing psychiatric treatment during and after his time in prison. Στο περιβάλλον του έλεγε ότι δήθεν κατάφερε να απορριζοσπαστικοποιηθεί, μέχρι που σκόρπισε τον τρόμο στο Παρίσι. Σε ανακοίνωσή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε ότι ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής είναι υπεύθυνος να ρίξει φως στην υπόθεση ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι έχει θέσει σε συναγερμό τις υπηρεσίες ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στον ανταποκριτή του Αντένα στο Λονδίνο, Ισάκ Καρυπίδη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ισάκ. Ρίτσα, ούτως ή άλλως, εδώ και καιρό οι υπηρεσίες ασφαλείας σε Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε επαγρύπνηση για πιθανές επιθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Λονδίνο συχνά πυκνά συνεδριάζει η Επιτροπή Κόμπρα, στην οποία συμμετέχουν εκτός από τον Βρετανό Πρωθυπουργό και επικεφαλής των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών, για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να δουν αν θα πρέπει η χώρα να πάρει και άλλα επιπλέον μέτρα ασφαλείας. Δεν είναι μόνο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που έχουν ανεβάσει τα επίπεδα ρητορικής μίσους κατά της Δύσης, είναι και η περίοδος των γιορτών, στην οποία, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς ειδικούς σε θέματα τρομοκρατίας, προτιμούν οι λεγόμενοι μοναχικοί λύκοι. Να θυμίσουμε, Ρίτσα, ότι ήταν πάλι τέτοια εποχή, το 2016, όταν ένας 24χρονος οδήγησε ένα φορτηγό μέσα σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, στέλνοντας στο θάνατο 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας τότε πάνω από 50. Επίσης, να θυμίσουμε ότι φέτος το καλοκαίρι το Παρίσι θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ και πριν από 2 μήνες είχαμε τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία με θύμα τότε έναν δάσκαλο. Ρίτσα. Σε ευχαριστούμε, Ισάκ.